να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των μαρτύρων αυτού του τραγικού δυστυχήματος. Τη μνήμη των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, τη μισή ολομέλεια της Βουλής, την πρώτη της συνεδρίαση μετά την εθνική τραγωδία. Μία εβδομάδα πέρασε και στο λαβύρινθο της αναζήτησης των ευθυνών και των ενόχων, κυβέρνηση και αντιπολίτευση ξυφουλκούν για τις αιτίες και τις παραλήψεις. Ο κόσμος δεν θέλει να γίνουμε δικαστές. Υπάρχει δικαιοσύνη για να τα λύσει αυτά τα θέματα. Θα ψάξει δικαιοσύνη και τη σύμβαση 717 και πόσες φορές άλλαξε και γιατί έγινε συμπληρωματική σύμβαση που δεν ενέκρινε το ελεγκτικό συνέδριο. Υπάρχει ένα θέμα πρόσληψης σταθμάρχη με παράβαση του ορίου ηλικίας, ναι ή όχι. Υπάρχει ένα θέμα διακοπής του κέντρου τηλεδιοίκησης στη Λάρισα που έβλεπε 110 χιλιόμετρα. Έβλεπε μέχρι την Πιερία. Υπάρχει ένα θέμα δεύτερου σταθμάρχη. Γιατί σταμάτησε. Ερώτηση προς την Ευρωβουλή κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης για την τραγωδία στα Τέμπη, αναζητώντας απαντήσεις στην καθυστέρηση εγκατάστασης και ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας στην Ελλάδα. Η γενικευμένη κατακραυγή του ελληνικού λαού, ανεξάρτητα από πολιτική ή ιδεολογική τοποθέτηση, υποχρέωσε τον Πρωθυπουργό σε αναδίπλωση. Η τραγωδία στα Τέμπη δεν ήταν ένα δυστύχημα που οφείλεται σε ένα ανθρώπινο λάθος. Ήταν ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Πόσες συγγνώμες πρέπει να πει κάποιος για να του πεις «Σήκω, φύγε τώρα, παρετήσου!» Στον πυρήνα της φοδρής αντιπαράθεσης παραμένει η αν ήταν παράτυπη μετάταξη του μοιραίου σταθμάρχη από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Λάρισα στον ΟΣΕ. Η μετάταξη αυτή δεν ήταν παράνομη. Είναι δυνατόν, θα πει οποιοδήποτε, και εγώ μέσα μου το λέω και απ' έξω μου εδώ σε εσάς, ένας άνθρωπος 59 χρονών αναλάβει τέτοια καθήκοντα? Όχι, κακώς κάκιστα είναι. Ως υπουργός της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι αυτός που έκανε το μέγαρο σφέτη. Αν δεν είχε υπογράψει την υπουργική απόφαση 30 Μαΐου ο κύριος Καραμαλής, δεν θα μπορούσε αυτή η έκνομη μετάταξη να είχε ολοκληρωθεί. Ωραία, Γκούρση, όταν τον έλεγαν εγκληματία ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί να λάβει την ευθύνη της κυβέρνησης. Είναι πολύ λίγη αυτή η κυβέρνηση. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε εγκληματία. Μπορείτε να λάβετε την ευθύνη, κυρία Βούλτε. Που ήθελε να λάβει την ευθύνη. Την ίδια ώρα, αίσθηση προκαλεί ερώτηση που είχε καταθέσει στη Βουλή προς τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Χρήστο Σπίρτζη τον Ιούλιο του 2017, ο βουλευτής της τότε κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, Νίκος Νικολόπουλος, μετά το δυστύχημα στο Άνενδρο. Ο βουλευτής μιλούσε από εκείνη την εποχή για καθυστερήσεις στη σύμβαση 717, αποδίδοντάς τες σε διαπλοκή με εθνικούς εργολάβους.